τη Δευτέρα του μηνός Ιουλίου. Ανάμνηση στη εν Σωρό, καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας εν βλαχέρνες. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά όχι μόνο τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά και ιερά αντικείμενα και ενδύματά τους. Από όλα αυτά, πολύ περισσότερο, όσα σχετίζονται με τη μητέρα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουλίου έχουμε την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας εσθήτας της Θεοτόκου στον λαμπρό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Το φόρεμα αυτό της Παναγίας μαζί με το μαφόριό της φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη από δύο πατρικίους, τον Γάλβιο και τον Κάνδιδο, και με μεγάλες τιμές κατετέθησαν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον πρώτο τον Μακελή το έτος 473 μετά Χριστόν στον περιώνυμο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο ευσεβής αυτοκράτορας θησάβρισε τα ιερά αυτά κοιμήλια της Θεοτόκου σε ιδιαίτερο χώρο που τον ονόμασε Αγία Σωρό. Ο αυτοκράτορας Λέων ακόμα σε ένδειξη σεβασμού περιτύλιξε την Αγία Εσθήτα με βασιλική πορφύρα, την τοποθέτησε μέσα σε κεχριμπαρένια θήκη και την σφράγισε με βασιλικές βούλες. Αυτή η θήκη με τα ιερά κοιμήλια της Θεοτόκου έγινε το φυλακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Προσκυνητές από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας κατέφθαναν στην πόλη να προσκυνήσουν τον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Οι διάφοροι αναφέρουν πλήθος θαυμάτων που δια της Αγίας Εσθήτως επιστούς. Ο Θεοφάνης ο Χρονογράφος αναφέρει ότι στο ναό της Αγίας Σορού κατέφυγε και έζησε ασκητικά η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του έκτου του Σοφού, η Αγία Θεοφανό. Όταν μετά από πολλά χρόνια άνοιξαν το κυβότιο με την Αγία Αισθήτα, τότε αντίκρισαν την μεν μεταξωτή πορφύρα, να έχει φθαρεί από τον χρόνο, η δε μια αισθήτα της Θεοτόκου παρέμενε άφθαρτη. Ο ιερός υμνογράφος ονομάζει την Αγία Αισθήτα «Ιεράν περιβολήν φυλακτήριον άσυλων της Κωνσταντινούπολεως δώρον τίμιον, αναφέρετον πλούτων ιαμάτων, ποταμών πεπληρωμένων των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος». Δυστυχώς όμως τα ιερά κοιμήλια αυτά τα άρπαξαν οι παπικοί φράγκοι με την σταυροφορία το 1204 και έτσι χάθηκαν για πάντα.